Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα μάθημα εκμάθησης της γλώσσας C#. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για το γραφικό περιβάλλον χρήστη ή αλλιώς GUI, δηλαδή Graphical User Interface, το οποίο είναι ένα σύνολο γραφικών στοιχείων τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη κάποιας ψηφιακής συσκευής όπως ο υπολογιστής ή τα κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή αυτή. Ωραία, αρχικά αφού ανοίξουμε το πρόγραμμά μας, πατάμε New Project. Και αφού μας ανοίξει το νέο παράθυρο, πατάμε το πρώτο, Windows Form Application. Αλλάζουμε το όνομα, παράδειγμα να το πούμε My GUI και πατάμε OK. Περιμένουμε λίγο μέχρι να το δημιουργήσει. Ίσως χρειαστεί λίγη ώρα. Ωραία, και όταν το ανοίξει, θα πρέπει να βλέπουμε αυτό εδώ το παράθυρο. Και τώρα σε αυτό το περιβάλλον μπορούμε να σχεδιάσουμε τι θα θέλουμε να εμφανίζει σε αυτή τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε. Εδώ αριστερά, αν δούμε, έχει την μπάρα Toolbox, την οποία, άμα την πατήσουμε, έχει όλα τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως μπορούμε να δούμε, είναι με αλφαβητική σειρά, εκτός από το pointer που είναι πρώτο. Και πάνω επίσης έχει και μία μπάρα που μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση. Επειδή αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε, θα το καρφιτσώσουμε δίπλα για να το έχουμε μόνιμα. Και ας πάμε τώρα να κάνουμε ένα παράδειγμα. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα κουμπί. Άρα πατάμε click στο button και το σέρνουμε μέσα το παράθυρο. Όπως μπορούμε να δούμε, μπορούμε να το βάλουμε σε όποιο σημείο θέλουμε. Και μετά αφού το βάλουμε, μπορούμε να το μετακινήσουμε, μπορούμε να το μεγαλώσουμε και να το φτιάξουμε στα μέτρα τα οποία θέλουμε. Ωραία, τώρα πηγαίνοντας αριστερά, εδώ κάτω, γράφει properties, δηλαδή ιδιότητες. Και μπορούμε να δούμε όλες τις ιδιότητες που έχει αυτό το κουμπί. Και εννοείται ότι μπορούμε να τις τροποποιήσουμε. Για παράδειγμα εδώ που λέει text και λέει button 1, μπορούμε να γράψουμε εμείς τι θέλουμε να εμφανίζεται στο κουμπί. Για παράδειγμα, μπορούμε να το αλλάξουμε και να πατήσουμε Press Me. Όπως βλέπουμε, έχει αλλάξει. Μπορούμε να αλλάξουμε και από εδώ το μέγεθος, το χρώμα ή ακόμα να βάλουμε και εικόνα. Και επίσης μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα, το οποίο αυτό θα μας βοηθήσει μετά εμάς. Από button 1 να το βάλουμε new button. Πώς όμως τώρα από αυτό το γραφιστικό περιβάλλον θα περάσουμε στον κώδικα, ώστε να βλέπουμε τον κώδικά μας? Πολύ απλά, πατώντας δεξί κλικ και μετά view code. Όπως βλέπουμε, ερχόμαστε σε ένα γνώριμο περιβάλλον, βλέπουμε τα using, το namespace, τα public, τις classes και ούτω καθεξής. Ωραία, τέλος, ας γυρίσουμε πάλι πίσω και ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία ενέργεια σε αυτό το κουμπί, δηλαδή όταν το πατάμε να γίνεται κάτι. Πηγαίνουμε πάλι δεξιά στις ιδιότητες και βλέπουμε δίπλα από τις ιδιότητες έναν κεραυνό. Πατάμε πάνω σε αυτό το κεραυνό και πατώντας κλικ στην επιλογή κλικ βλέπουμε ότι μας ανοίγει μια καινούργια συνάρτηση
στην οποία μέσα μπορούμε να πάμε και να γράψουμε ό,τι εμείς θέλουμε, και αυτό θα εκτελεστεί όταν πατήσει ο χρήστης το κουμπί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ας εμφανίσουμε απλά ένα μήνυμα με την εντολή message box τελεία show. Ας γράψουμε αυτό είναι το GUI. Ωραία, ας τρέξουμε τώρα το πρόγραμμα. Ωραία, μας ανοίγει το παράθυρο με το κουμπί μας και αφού πατήσουμε το κουμπί εμφανίζει το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ.